Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας, καθώς έχουμε ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση θανάτου της 26χρονης στη Φολέγανδρο. Ο Γιάννης Γιάκας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη. Ακριβώς τα ξημερώματα ομολόγησε και συνελήφθη ο 30χρονος που αναζητούνταν για σχεδόν πάνω από 24 ώρες από τις αρχές μετά τον εντοπισμό του άψυχου σώματος της 26χρονης κοπέλας στη θαλάσσια περιοχή, στην περιοχή Λιγαριά, στην Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε αρκετούς τσακωμούς τις τελευταίες μέρες. Το ίδιο έγινε και το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, βρίσκονταν σε κίνηση. Ο 30χρονος, όπως φαίνεται, έβγαλε εκτός δρόμου το αυτοκίνητο και το έριξε στη βραχώδη πλαγιά 30 μέτρα. Να πούμε ότι κάποιοι που έχουν άποψη από την περιοχή μας λένε ότι σε άλλα τόσα θα έπεφταν στη θάλασσα. Η κοπέλα βγήκε έξω, ο 30χρονος, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, την ακολούθησε και την έσπρωξε στη θάλασσα. Χτύπησε σε κάποια βράχια και κατέληξε στο νερό. Στη συνέχεια, ο 30χρονος ισχυρίζεται πως βούτυξε και αυτός στη θάλασσα για να τη βοηθήσει, αλλά όταν τη βρήκε ανέστητη, σηκώθηκε και έφυγε. Να πούμε ότι σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του και θα επιχειρηθεί εντός της ημέρας να μεταφερθεί στην εισαγγελία της Νάξου. Να θυμίσουμε ότι χθες αργά το βράδυ ο 30χρονος είχε εντοπιστεί από τις αρχές σε βραχώδη περιοχή σε πολύ κακή κατάσταση, αφυδατωμένος, λέγοντας ακατάληπτα πράγματα, και γι' αυτό χρειάστηκε μάλιστα να οδηγηθεί και σε γιατρό. Μάλιστα, αυτά έχουν γίνει λοιπόν γνωστά μέχρι τώρα. Ομολόγησε ο 30χρονος. Γιάννης Γιάκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ρεπορτάζ στο δελτίο του Open στη 1 το μεσημέρι. Προς το παρόν, γεια σας.